ευχαριστεί από την Κρήτη, δυστυχώς. Φαντάζομαι και εσείς θα το γνωρίζετε από το περίπτωρό σας. Και έχουμε ταυτόχρονα αυτή την ώρα και κάποια μνημόσυνα μελών μας σημαντικών και δυστυχώς απουσιάζουν οι οικογένειες αυτές. Όμως είμαστε εδώ για να καλωσορίσουμε τη χρονιά. Σας ευχαριστούμε όλες πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είμαστε όλοι βέβαια ιδιαίτερα φορτισμένοι από τις δυσκολίες που όλοι βιώνουμε, που μας αναγκάζουν να βιώνουμε. Μας έχουν πετσοκόψει μισθούς, συντάξεις, έχουν πετάξει στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους. Το σύστημα υγείας έχει απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Έχουν στείλει στο εξωτερικό την αφρόκρεμα της νεολαίας μας. Έχουν ξεπουλήσει πολλά κομμάτια της πατρίδας μας, δυστυχώς. Και έχουν φέρει σε απόγνωση και τα σωματεία, τα πολιτιστικά, που προσπαθούν όπως εμείς να κάνουμε πολύ φιλότιμο έργο. Όσο αφορά τους ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τους βορειοϋπηρώτες, έχουν κόψει αυτή τη μικρή συνταξούλα επίδομα των 240 ευρώ, όπως και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και πραγματικά πολλοί απευθύνονται σε εμάς και είναι σε απόγνωση. Η Ένωση μας συμμετέχει στους αγώνες για διεκδίκηση των δικαίων μας, των ποντίων, αλλά και των Ελλήνων γενικότερα, και προσπαθεί να συντελέσει στο βαθμό που μπορεί, βοηθώντας τις οικογένειες αυτές και επιτελώντας κοινωνικό έργο. Όμως οι ανάγκες δυστυχώς είναι πάρα πολλές και άμεσες. Πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, αφού όπως γνωρίζετε ξεκίνησαν ήδη οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Η απόγνωση έχει στείλει στο θάνατο πολλούς ανθρώπους, είτε από αυτοκτονία, είτε από πολύ σοβαρές ασθένειες που ήταν θανατηφόρες. Δυστυχώς εμείς την χρονιά που πέρασε μέχρι και πρόσφατα χάσαμε πολλούς δικούς μας, νέοι και φίλους μας και όχι σε μεγάλη ηλικία. Ναι, η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Κάτι πρέπει να γίνει, πραγματικά δεν πάει άλλο. Φτάνει η αδιαφορία, φτάνει η μυρολατρεία όσο είναι μυρολάτρες, φτάνει η κριτική από τον ΜΕΜΑΠΕ. Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας, δημοκρατικά, αλλά διεκδικώντας. Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ασκήσουμε το ανώτατο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Είναι υποχρέωση όλων μας να το ασκήσουμε. Πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που προσπαθούν να μας πούν ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι όλη η πολιτική είναι διεφθαρμένη. Όμως ευτυχώς, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν στους περισσότερους πολιτικούς χώρους, στους δημοκρατικούς χώρους, υπάρχουν και έντιμοι πολιτικοί. Αυτούς μέσα από τη λάσπη εμείς πρέπει να ξεχωρίσουμε και να αναδείξουμε. Να τους στείλουμε να μας εκπροσωπήσουν. Ας κλείσουμε, σας είπα, τα αυτιά μας στις ειρήνες αυτών που σκόπιμα και έντεχνα μας λένε όλοι είναι το ίδιο. Καθίστε στο σπίτι σας, δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε εμείς αισιόδοξοι για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον της πατρίδας μας. Κρατάμε γερά, ειδικά εμείς οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί, οι πολιτιστικοί, θεωρούμε ότι κρατάμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διατήρησης της ιστορίας, της μνήμης, των παραδόσεών μας. Θα καλέσω τώρα τα παιδιά μας, μικρότερα και μεγαλύτερα κοντά μας, να μας δώσουν μια νότα αισιοδοξίας, να μας πούν τα πρωτοχρονιάτικα ποντιακά κάλαντα. Στη λίρα θα έχουμε τον Γιάννη Κατσατζίδη και τον Παναγιώτη Κατσατζίδη. Δυστυχώς τα μικρά παιδάκια μας που έτσι είναι πολλά στην χοροδία μας, τα δύο τρίτα είναι άρρωστα. Και έτσι έχουμε πολύ λίγα παιδάκια κοντά μας. Ελάτε, ελάτε παιδιά, ελάτε. Αρχικάλατε και αρχή του χρόνου λοιπόν, αισιόδοξα, γιατί οι Έλληνες είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Και οι Έλληνες της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας, είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι. Και μάλιστα η αισιοδοξία μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, επειδή από φέτος διδάσκεται η ποντιακή διάλεκτος εδώ στο Δήμο μας, εδώ μέσα στο σχολείο, και πολλοί νέοι άνθρωποι μαθαίνουν την πανάρχια ποντιακή διάλεκτο.
Πάμε, Μελίσσα. Ελάτε, παιδιά, γρήγορα. Ελάτε, έχω καθυστέρηση. Ξέρω ότι κάποιοι έχετε και υποχρεώσεις. Να φύγετε.
πολιτική παραγγελία και θα πάρει επίσης και το φετινό συλλεκτικό μας ημερολόγιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Ορθοδοξία που στήριξε τον Ελληνισμό, στους Αγίους του Πόντου, που είναι ως επιτοπλής των άγνωστων δυστυχώς, αλλά και στα μοναστήρια και τα ιερά προσκυνήματα. Είναι τα τελευταία που μας δίναν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ θερμή ανταπόκριση που δείξατε. Τα ημερολόγια μας έχουν φτάσει μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και μας έστειλε πραγματικά τη συγχαρητήριά του, τη Γερμανία, την Αυστραλία και όπου υπάρχουν πόντι, και μας είπε πάρα πολύ θερμά λόγια, οπότε όσοι δεν το πήρατε να προλάβετε να το πάρετε. Να καλέσω τον αντιδήμαρχο τώρα της πόλης μας, τον κύριο Σιλίκο, που είναι εδώ κοντά μας. Να ευχηθώ που με νοιάσω καλή χρονιά, δημιουργική, και να πω ότι ο λαός αυτός του κόσμου έχουν διδάξει τους Έλληνες να είναι όταν ενωμένοι, ότι καταφέρνουν πολλά πράγματα, ότι αυτός ο λαός έχει περάσει μεγάλα βάσανα και παρόλα αυτά επιβίωσε. Επιβίωσε μια νέα πατρίδα στην Ελλάδα, γύρισε πίσω και θεωρώ ότι αυτό είναι το παράδειγμα για το μέλλον της χώρας μας. Ας ελπίσουμε ότι οι εκλογές αυτές, όπως είπε και η κυρία Τσουκοίδου, θα φέρουν μια νέα ελπίδα για την Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να τροποποδήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Κόβω το κομμάτι για το ποντιακό λαό και για το παράδειγμα που δίνει στον ελληνικό λαό να συνεχίσει ενωμένος αυτή η προσπάθεια. Να καλέσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κούπα, που είναι κοντά μας. Ελάτε, κύριε. Να ευχηθώ σε όλους και όλους καλή χρονιά. Υγεία και προκοπή οικογενειακή και προσωπική. Είμαστε πάντα εδώ στην Ένωση Ποντίων, στο Σύλλογο Ποντίων της πόλης μας και διότι ως Δήμος έχουμε την υποχρέωση, δεδομένου ότι είμαστε και προσφυγικός Δήμος, να είμαστε πάντοτε κοντά στο προσφυγικό στοιχείο, αλλά και διότι ο Σύλλογός σας τα πολλά τελευταία χρόνια κάνει πράξη αυτό που λέμε επέδωση της συνοχής των ανθρώπων μέσα από τις δραστηριότητες κάποιων ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι ακριβώς αυτή η σύγκρινα που δείχνετε μεταξύ σας υπότι αυτή πρέπει να υπηρετηθεί ακόμα περισσότερο, ανεξαρτήτως όλων των άλλων. Το κομμάτι που θα απόψω είναι για την πρόεδρό σας, την οποία παρακολουθώ χρόνια και η οποία πιστεύω ότι επιτελεί έργο με σύνδεση, με σοφροσύνη και με γνώση του τι σημαίνει ποντιακός ελληνισμός. Ευχαριστώ, αλλά ένα σύλλογος είναι σύλλογος. Έχω ευτυχήσει να έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και όπως πάντα λέω, νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου, ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και αυτό πραγματικά μας εμπνέει όλους μαζί να προχωράμε. Σε όλους τους συνεργάτες μου, λοιπόν, που έχω την αφορμένη. Να καλέσω τον κεφαλή της αντιπολίτευσης, τον κύριο Παναγιώτη Πάντο, που είναι κοντά μας. Αμέσως μετά θα καλούσα τον κύριο Βουμπελάκη, γιατί όχι σαν επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως για μας, είναι ο άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει ο σύλλογός μας, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, και να είναι εδώ που είναι, αλλά και να έχει το εξαιρετικό μνημείο που κοσμεί την Άνω Νέα Σμύρνη. Αυτό πραγματικά ποτέ δεν το ξεχνάμε και είναι πολύ σπουδαίο για μας. Ελάτε, κύριε Βουμπελάκη. Πραγματικά, όποτε ερχόμαστε εδώ στο Σύλλογο
αισθανόμαστε μια άνεση και μια ζεστασιά. Είναι από τους λίγους συλλόγους που κρατάτε αυτή την σχέση των μελών με τον ίδιο τον συλλόγο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ και να ευχηθώ σε όλους μας να αποδειχθούμε σοφοί, κυρίως για τη χώρα μας και δευτερευόντως για τους εαυτούς μας στην άλλη Κυριακή. Είναι μια κρίσιμη, δεν παίρνω θέση, αλλά είναι μια κρίσιμη για τη χώρα στιγμή. Και θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη θέση που βρέθηκε η χώρα, ο Δήμος μας δεν βρέθηκε ποτέ τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί πάντα τα τελευταία 15 χρόνια λειτουργήσε με τη σύνεση και με τη γνώση που οφείλει να έχει κάθε υπεύθυνος πολιτικός άντρας, που δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα δεν τίμησε όσο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, όποιοι και αν ήταν, την εκτίμηση των πολιτών. Με αυτή την άνεση, λοιπόν, λέω, ας διδαχθούν κάποιοι ή και όλοι από το παράδειγμα ενός, δύο, πέντε Δήμων σε όλη τη χώρα που στάθηκαν όθιοι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της κρίσης και των μνημονίων. Όθιοι. Με αποθέματα, χωρίς ελλείμματα, με ανάπτυξη και με κοινωνικό πρόσωπο. Μπορούν πολλά να γίνουν αν έχουμε μεταξύ μας ενότητα, σύνεση και δεν βιαζόμαστε να πάρουμε γρήγορα χειροκροτήματα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, εύχομαι καλή επιτυχία στο Σύλλογο και επιτρέψτε μου να κόψω το κομμάτι για τις οικογένειες εκείνες, των ποτίων αλλά και όλων των συλλόγων της πόλης που έχουν αναφορές σε αυτές τις πατρίδες που επιμένουν και εξακολουθούν να στέλνουν τα παιδιά τους και να τα κρατάνε τα νέα παιδιά σε μια επαφή με τα ήθη και τις παραδόσεις των μακρινών πατρίδων. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Κύριε Πάντο, ελάτε παρακάτω. Καλημέρα, καλή χρονιά και από μένα. Προσδούμε ευχηθώ στον σύλλογο σας να συνεχίσει να είναι και το 2015 ενεργός, δραστήριος, δυναμικός και στα πολιτιστικά του κλίματα, αλλά και στην κοινωνική του προσφορά και στις σχέσεις της μεταξύ σας, που περιέγραψε και η πρόεδρό σας. Και να ευχηθώ το 2015 να είναι μια χρονιά δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας για όλους μας. Κάτι νομίζω ότι δίνει ένα τρίπτυχο που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και μας έχει λείψει και μπορεί να είναι ένας φάρος για το πώς προχωράμε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να αφιερώσω ένα κομμάτι, μιας και εσείς είστε ένας σύλλογος ανθρώπων που έχουν βιώσει την προσφυγιά, έχουν βιώσει τον πόλεμο, έχουν βιώσει την καταπίεση, να αφιερώσουμε ένα κομμάτι στους ανθρώπους που σήμερα ζουν τον πόλεμο, που σήμερα έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και χάνονται πολλοί από αυτούς, άντρες, γυναίκες, παιδιά, στα νερά του Αιγαίου, στα νερά του Μεσογείου, στα ναυπομπέδια του Εύρου, στους φράχτες που θέλει να στήσει η Ευρώπη απέναντί τους, γιατί απλώς προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο όπου δεν θα τους πέφτουν πόνος πάνω στο κεφάλι. Σε όλους αυτούς λοιπόν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους αφιερώσουμε τουλάχιστον τη σκέψη μας και την αλληλεγγύη μας σε μια χώρα που έχει γνωρίσει και τον πόνο και τον πόλεμο και την προσφυγιά. Θέλω να καλέσω κοντά μας την κυρία Μαρίνα Ιακωβάκη, γιατί η προσφορά της αυτού του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής είναι πραγματικά και πολύχρονη, αλλά και πολύ σπουδαία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά που μου κάνετε να είναι καλεσμένη σας. Νιώθω πραγματικά ως πρόσφυγας τρίτης γενιάς να είμαι μέλος αυτής της οικογένειας, παρόλο ότι δεν είμαι εθνοποιία, αλλά μεγάλωσα σε ένα προσφυγικό συνοικισμό του Πειραιά που γειτόνευε με πάρα πολλούς ποντίους. Οι πόντιοι μας δίδαξαν εμάς, τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και εμείς, άλλου τύπου πολιτισμό. Την ηθική, την αξιοπρέπεια και τη φερεγιότητα. Αυτά αποτελούν για μας φωτοδότες στη ζωή μας
Και χαίρομαι και εύχομαι ολόψυχα και το Διοικητικό Συμβούλιο που κάνει τέτοια προσπάθεια, αλλά και όλα τα μέλη των φορτίων να κρατάμε γερά αυτές τις ρίζες και τις παραδόσεις, γιατί είναι τα ελάχιστα δείγματα που μπορούμε εμείς οι Έλληνες να μεταλαμβεύσουμε στις νέες γενιές που δεν έζησαν ευτυχώς αυτά που ζήσαν οι γονείς μας. Παρά τα αυτά, το κομμάτι αυτό θα το αφιερώσω στη νέα γενιά των προσφύγων και εννοώ των παιδιών μας των Ελληνόπουλων που αναγκάζονται να πάνε έξω για να επιβιώσουν. Σε αυτά τα νιάτα να τους ευχηθούμε γρήγορα τον επαναπατρισμό, γιατί αυτά θα αποτελέσουν τη νέα Ελλάδα. Δεν θα την αποτελέσουμε εμείς. Εμείς απερχόμαστε. Οι νέες που σήμερα είναι τα καλύτερα μυαλά δεν μπορούν να υπάρξουν στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε λοιπόν γρήγορα να έρθουν πίσω στην πατρίδα για να αποτελέσουμε το προζύμι της νέας Ελλάδας. Να στο δει καλά. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά με τα καπί για αρκετά χρόνια. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Να ευχαριστήσω και προσωπικά την Πρόεδρο. Μου κάνει πολύ εντύπωση και χαίρομαι πολύ γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στη Νέα Σμύρνη και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και από μαθητές ακόμα και η ζωή κάνει κύκλους και ξαναβρισκόμαστε με κάποιο ρόλο, με κάποια θέση τα πράγματα της πόλης μας. Εγώ πιστεύω πολύ στον άνθρωπο και θα ήθελα να δώσω μια ευχή. Ας προσπαθήσει ο καθένας από εμάς να γίνει καλύτερος. Ας ξεπεράσουμε τις μικρότητές μας, τις αδυναμίες μας, ας προσπαθήσουμε όλοι για κάτι καλύτερο και μόνο τότε πιστεύω ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Πάνω από τα κόμματα, πάνω από τους αρχηγούς, πάνω από τους μεσίες και τους σωτήρες, γιατί τέτοι δεν υπάρχουν. Σε αυτό λοιπόν εγώ θα αφιερώσω και το κομμάτι. Και θα το αφιερώσω σε αντίθεση με πολλούς άλλους, σε αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα, που μένουν στην Ελλάδα, που μένουν εδώ να παλέψουν. Σε αυτούς εδώ θα αφιερώσω το κομμάτι. Να καλέσω την κυρία Γαλανοπούλου κοντά μας, πρώην αντιδήμαρχο, με τις οικολογικές ανησυχίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Σύλλογο που έχουν κάνει τη χαρά και την τιμή να με συμπεριλάβουν στο κατάλογο που ήρθαν και μου είπαν και το σπίτι μου τα κάλαντα, τα πρωτοχρονιάτικα, που ήταν πραγματικά μια νότα έκστασης, χριστουγεννιάτικης ευχαρίστησης και γαλήνης ταυτόχρονα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα συμπεριλαμβάνει ο ποδιακός λόγος και τα ποδιακά τραγούδια. Επειδή από αυτό το μικρόφωνο κάθε φορά εύχομαι κάτι και πετυχαίνει. Θυμάστε τον κύριο Κουδελάκη, όπως κάθε φορά για χέρι πετυχαίνουμε. Συμπτωματικά, γιατί βγάζει καλή ενέργεια. Όσοι με έχετε παρακολουθήσει θα θυμάστε τι λέω. Φέτος εύχομαι λοιπόν οι εκλογές που έρχονται να κάνουν τη χώρα μας από το αδιέξοδο, το οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό, και με την ευχή οι πολίτες να αποφασίσουν με λογική και με ευαισθησία, με ρεαλισμό και με όνειρο. Καλή χρονιά σε όλους. Το κύριο Δημάκη να καλέσω κοντά μας, το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Εγώ δεν είμαι Πότιος. Είμαι Βρυτάμου. Είμαι έτσι ως Πότιος με την ιδιότητά μου την οποία είχα και τώρα μου έδωσε η τιμή και η ευκαιρία να υπηρετήσω τους Πότιους, τους συνδημότες και συνδημότησες ως Δημοτικός Σύμβουλος. Εύχομαι από βάθος καρδιά μου σε όλους υγεία και ευτυχία σε εμάς, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο
που το παρακολουθώ αυτή τη στιγμή ασχολήθηκα με τα δημοτικά, θερμά συγχαρητήρια για όλες τις εκδηλώσεις. Το κομμάτι που θα το κόψω προς τιμή του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ποδίων της Συνδημοτών και Συνδημοτισσών. Καλή χρονιά. Πήρα εγώ από τους φίλους με τους οποίους μεγάλωσα μαζί, από τις οικογένειές τους, την επιμονή και την εργατικότητα. Οι πιο καλές μου φίλες, οφείλω να σας πω, έχουν ποντιακή καταγωγή. Από εκεί τους γνωρίζω και από εκεί προέρχονται όλα αυτά που σας λέω. Το κομμάτι που θα κόψω θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα πρόσφυγα. Γιατί νομίζω ότι η γυναίκα πρόσφυγας είναι τυφλά πρόσφυγας, αλλά είναι και αυτή με τη δύναμή της κρατάει τις κοινότητες. Κρατάει τις συλλογικότητες και επιτρέπει να συνεχίζουν. Ούτε αυτή την έννοια δεν μας αφήσανε να χαρούμε. Όλα τα έχουμε ισοπεδώσει σε αυτό το
τόπο. Ας αφήσουμε λοιπόν την ελπίδα να έρθει από τους λόγους. Έχουμε λοιπόν σε εκλογές να ψηφίσουμε με το μυαλό μας και όχι με συνέστημα. Σας εύχομαι και πάλι καλή και ευλογημένη χρονιά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το απολαύσει. Εγώ το κομμάτι θα το κόψω για τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας, είτε είναι πόντι, είτε είναι ελληνόπουλα, απλά και οτιδήποτε άλλο, που υπηρετούν και προστατεύουν τα σύνορά μας. Θα τα κόψω λοιπόν για το στράτευμα, το ελληνικό στράτευμα και την αστυνομία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσω τον κύριο Τεζόπουλο τώρα κοντά μας, και αφού τον ευχαριστήσουμε θερμά γιατί με την ιδιότητά του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής μας διευκολύνει με την ευγενική παραχώρηση της φιλόξενης αίθουσας εδώ του σχολείου αυτού. Καλημέρα σας, Μαγκολά. Αν και ο Σμυρνιώτης, αν ο Σμυρνιώτης και πόντιος δεύτερης γενιάς, η κοινωνική προσφορά ήταν εκτός των ορίων Νέας Μύρνης μέχρι το 2014, όπου εξελέγει Δημοτικό Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Συνεπώς, με αυτή την ιδιότητα, το μόνο που μπορώ να πω είναι να δώσω μια υπόσχεση. Να στηρίξω το έργο των σωματείων στο μέτρο που μπορώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα στηρίξω το έργο και τους κομιτήρους της πόλης μας. Το δε κομμάτι που θα κόψω θέλω να το αφιερώσω στο καλύτερο μέρο μου. Να καλέσω κοντά μας τώρα έναν ακόμα δημοτικό σύμβουλο, έναν νέο άνθρωπο, έναν άνθρωπο του τύπου, τον κύριο Παντέζη. Μπράβο. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, αγάπη, επιτυχία και προσωπική επαγγελματική προσωπική επιτυχία σε όποια τίποτα από εμάς. Όσον αφορά τον Αρτοπόλεμο, εγώ είμαι Κρασιάτης, οι απούδες μου ήταν απορισμένοι. Γνωρίζουμε τι θα γίνει αξία της ζωής του Αρτοπόλεμου. Έχω και μαρτυρίες γραμμένες που ξέρω ότι έχω χάσει και σκήνες εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αισθάνομαι ιδιαίτερα τώρα στο σύλλογο αυτό. Έχω και ένα καλό πόδι, οπότε σας αγαπώ ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ πάλι τα καλύτερα για εσάς και θα αφιερώσω αυτό το κομμάτι στις αλυσμόδρες πατρίδες μου. Τον κύριο Γρηγοράκη του Μανώλη, ένα νέο δημοτικό σύμβουλο. Που αφιερώνουν εθελοντικά τον ελεύθερο χρόνο τους
για να διατηρήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορική μας μνήμη, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά το πιστεύω ότι αυτό είναι ο μεγάλος θησαυρός της πατρίδας μας. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Μας τιμούν επίσης με την παρουσία τους αγαπημένοι φίλοι εκπρόσωποι σωματείων από την Ένωση Κριτών, ένα πολύ αγαπημένο σωματείο μας με επικεφαλή τον Γιάννη τον Τζούμο, τον Γενικό Γραμματέα. Όψε ένα κομμάτι άνθρωση, παρακαλώ. Τα πολλά στοιχεία, τα κοινά, τα πολιτισμικά και όχι μόνο, ποντίων και κριτών. Οπότε θα είστε προσκεκλημένοι μέσα στη χρονιά να το πραγματοποιήσουμε οπωσδήποτε. Έχουμε επίσης κοντά μας από την Ηλιαρτίδα έναν σύλλογο που επιδεικνύει πραγματικά πολύ μεγάλη ευαισθησία, την κυρία Βρασίδα. Ένα κομμάτι για την κυρία Βρασίδα με την ευχή να χρειάζεται όσο γίνεται λιγότερο να παρεμβαίνουν τέτοιου τύπου σύλλογοι, αφού οι ανάγκες θα έχουν λιγοστέψει. Είμαστε κοντά και βοηθάμε και εμείς εκεί. Από έναν ακόμα σύλλογο είναι κοντά μας, από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, ο κύριος Δημόπουλος και ο κύριος Αφπατζίδης. Κομμάτι παρακαλώ και για τους κυρίους. Επίσης να σας πω ότι έχουμε μαζί μου φίλοι χαιρετισμούς πάρα πολύ από τους σύλλογοι που κόβουν αυτή την ώρα πίτα. Πάρα πολύ πολύ οι σύλλογοι λόγω και των εκλογών έχουν μεταθέσει κιόλας την κοπή σήμερα. Επίσης από την Ένωση Πυρωτών, κυρία Δελιγιάννη, πρόεδρος μας θέλει τους χαιρετισμούς την ίδια ώρα κόβουν και εκείνη. Και από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών και το Μουσείο, αυτή τη στιγμή έχουν και εκείνη τη δική τους πίτα, είναι πάντα παρόντες κοντά μας, αλλά λόγω της δήλωσης δεν μπορούν και εκείνοι να είναι κοντά μας και μας θέλουν επίσης τους χαιρετισμούς. Να μην σας κουράσω άλλο, αμέσως τώρα να προχωρήσουμε σε ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα μοιράσουμε και την πίτα μας για όλους εσάς. Η φετινή μας πίτα, πέρα από το πάρα πολύ όμορφο μούρι που θα πάρει όποιος κερδίσει, θα κερδίσει και δύο προσκλήσεις για το χορό μας. Ο φετινός ετήσιος χορός μας θα γίνει την Τρίτη Κυριακή των Απόκρεων, Κυριακή μεσημέρι, σε ένα ανακαινισμένο πολύ όμορφο κέντρο, γεύσεις του Στέιντου, λέγεται. Είναι στην Άνω Νέα Σμύρνη, έχει εξαιρετικό μερακλήδικο φαγητό, ζωντανή ποδιακή ορχήστρα, ζωντανή λαϊκή ορχήστρα και παραδοσιακή. Άρα λοιπόν στις 15 του Φλεβάρι, Τρίτη Κυριακή των Απόκρεων των Μεσημεράκη, είστε όλοι προσκεκλημένοι μας να γλεντήσουμε όλοι μαζί, να χαμογελάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε μια έτσι όμορφη Κυριακή. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε. Και ο κύριος Ζαβός κοντά μας, με συγχωρείτε, να τον καλέσουμε ο δημοτικός σύμβουλος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έφυγε. υπηρετώντας τον ποντιακό λαό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου. Λοιπόν,
και θα αποτελεί για μένα ιστορικό μνημείο. Και πιστεύω και πάλι στον Θεό ότι είναι ένα δώρο, θείο δώρο, λοιπόν το είπε, όσοι πιστεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνώντας λοιπόν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα σας πω ότι εμείς πόντι, τον δεκαήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Θεοφάνεια, το λέμε Καλαμπόφωτα. Και έχουμε πάρα πολλά έθιμα που συμβαίνονται με αυτή την περίοδο. Ξέρετε, μεταξύ των λαϊκών ανθρώπων υπάρχει ένα άγραφο συμβόλαιο, άγραφοι νόμοι δηλαδή, που προστάζουν πώς πρέπει να δράσουμε τις συγκεκριμένες μέρες για να αποφύγουμε τα δαιμόνια και να εξασφαλίσουμε την ευελιγία της νέας χρονιάς. Τους κανόνες που θέτει το συμβόλαιο αυτό ακολουθούν όλοι. Ανεξαρτήτως αν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητά τους περισσότερο ή λιγότερο. Ο χριστιανισμός, ξέρετε, σάρωσε εύκολα τους μεγάλους θεούς. Παραδείγματος χάρη, τη θέση του Ποσειδώνα την πήρε ο Άγιος Νικόλας. Αλλά οι μικρότεροι δαίμονες της λαϊκής πίστης αντιστάθηκαν με πείσμα. Στην ποντιακή παράδοση, και όχι μόνο βέβαια, αντιστάθηκαν οι Καλλικάντζελοι, τα ιδιαίτερα αυτά δαιμόνια που εμφανίζονται μόνο τα καλαντόφωνα. Πίστευαν ότι ο Άδης είναι ανοιχτός αυτές τις μέρες και ότι οι ψυχές παίρνουν διάφορες μορφές. Ο πιο διαδεδομένος και αποτελεσματικός τρόπος να κρατήσουν μακριά από το σπίτι τα δαιμόνια αυτά οι πόντι ήταν το καλαντοκούρ. Δηλαδή, ήταν ένα χοντρό μπουτζουρό που έγινε στο τζάκι κάθε βράδυ, ιδιαίτερα όμως την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Η φωτιά κρατά μακριά το δαιμόνιο και ακόμα για να τολμήσει να πλησιάσει, το καίει. Ένα άλλο έθιμο που σχετίζεται άμεσα με την πρωτοχρονιά είναι το καλαντίασμα την πεγαδί. Δηλαδή τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς έπαιρναν το πρώτο νερό του χρόνου από τα πηγάδια και τα ποτάμια. Είναι το λεγόμενο καλαντόμο νερό, το οποίο έφυγαν στο σπίτι. Έπιναν όλοι από λίγο και ράβιζαν με αυτό το σπίτι την αυγή, τα χωράφια και τα ζώα. Αμύλητος έπρεπε να πάρει κανείς το νερό, αμύλητος να το φέρει στο σπίτι και αμύλητος να ραντήσει όλους τους παραπάνω χώρους. Πίστευα πως η ροή του νερού σταματάει για λίγο κατά την αλλαγή του χρόνου. Και αν έβλεπε κάποιος αυτό το μαγικό φαινόμενο, ό,τι ζητούσε θα το αποκτούσε μέσα στον καινούργιο χρόνο. Θα επιρρεούνταν τα μουράδε όπως έκανε την δική μας. Τα καλαντόφωτα συναντάμε και πολλά άλλα έθιμα στον πόντο, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, τα κάλαντα που τα ακούσαμε, το δρόμενο τον Μωμόγερο, που είναι το αρχαιότερο ελληνικό θέατρο. Σήμερα, ιδιαίτερα στα χωριά της Κοζάνης, εκεί στη Μακεδονία, τηρείται πιστά και ακαμπανίσταται από ποντίους που έχουν έρθει κυρίως από την λιβερά της Τραπεζούντας. Φέτος για πρώτη φορά είχαμε τη χαρά η Ένωσή μας σε συνεργασία με την Ένωση Ποντίων Φοιτητών να πάμε ένα ολόκληρο λεωφορείο και να συμμετάσχουμε στο θαυμάσιο αυτό δρόμενο. Επισκεπτόμενοι ένα-ένα τα σπίτια του χωριού, κάνοντας την υπέροχη αντιπαράσταση με τους 12 μομόγερους, 12 ημίρους του χρόνου, 12 οι Ολύμπιοι Θεοί, 12 οι μαθητές του Χριστού, ένα τέτοιο συμβολισμός και κάνοντας ένα πολύ όμορφο δρόμενο η αρπαγή της νύφης, ο καρδής και με πολλούς ρόλους, στους οποίους είχαμε έτσι τη χαρά να συμμετέχουμε, ο Σημειώνος Κυριάδης πρώτος από όλους βέβαια, και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, με το παλιό ημερολόγιο, το έθιμο αναπαραστάθηκε και στη λιβερά της Τραπεζούντας, όπως ζουν ακόμα, όπως γνωρίζετε, ποντιόφωνοι. Επίσης, υπάρχουν και πολλά άλλα έθιμα, έχουν αναδειχθεί πάρα πολύ όμορφα αυτά μέσα από την λογοτεχνία την ποντιακή και όσοι θα έχετε διαβάσει τη γη του Πόντου δεν μπορεί να μην θυμάστε μια πολύ μικρή όμορφη αφήγηση του Δημήτρη Ψαθά ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τραπεζούντα και σαν παιδάκι λοιπόν μας λέει ότι μια μέρα τα Θεοφάνεια λοιπόν πριν από τον τριζωμό έπεφτε ασταμάτητα το χιόνι και το πλοίο ήταν το πτερό. Τα παλικάρια που θα αγωνιζόντουσαν για να πιάσουν το σταυρό δεν έδειχναν να σκοτίζονται. Νέοι γεροδεμένοι βρισκόντουσαν από νωρίς στην παραλία. Κάθε ενορία της Τραπεζούντας εννοεί είχε επιλέξει και έναν. Άλλος από τον Άγιο Γρηγόρη, άλλος από την Αγία Μαρίνα, τα Εξώτηχα, τον Άγιο Βασίλειο, το Πόσδεπε και αλλού. Αλλά να την κατεβαίνει και η κουμπή με τον Μητροπολίτη Χρήστατο. Δημένος στα ολόκληρα με τους παπάδες, τους ψαρτάδες και τα εξατέλια.
Το χιόνι γίνεται όλο και πιο πυκνό και ο αέρας όλο και πιο μανιασμένος. Αργά-αργά προχωράει η πομπή με τις αρμοδίες και φτάνει μέχρι την παραλία που ανεμορφέρεται και θαλασσοχτυπιέται με βρόντους που αντιλαλούν σαν κανονιές του Μπιουζέν Σαράι. Ακούγεται ο παπάς να ψέλνει το ενιωτάνι βαπτιζωμένο του Κύριε. Με το σήκωμα του Σταυρού, όλοι οι αγωνιστές πετάνε από τους ώμους τα παλτά τους και χυμάνε μέσα στα ορόφια κύματα της μαύρης θάλασσας. Πού να βρεθεί ο Σταυρός μέσα σε αυτό το κακό. Ψάχνουν. Καινούργια νίκησε ο Άι Γρηγόρης, ο Άι Βασίλης. Ο νικητής τελικά, αναψοκοκκινισμένος από την προσπάθεια, σκαρφαλώνει στην μικρή χερσόνη σου και δίνει το Σταυρό στον Δεσπότη. Και του χρόνου, Θεέ μου, σκέφτεται ο Δημήτρης ο Σατάνς, πότε τάχα θα μεγαλώσω κι εγώ να πιάσω τον Σταυρό. Βλέπετε λοιπόν πόσο χάραζε την ψυχή των παιδιών και των ποντίων ένα έθιμο που το διατηρούμε σήμερα όχι μόνο οι Πόντι, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Τα έθιμα ίσως να μην έχουν πια χρηστική αξία και κάποτε στην πράξη να έχουν καταργηθεί. Όμως εμείς, ιδιαίτερα οι Πόντι, έχουμε κάτι σύμβολο, την έννοια της πατρίδας μας, της πατρίδας της καρδιάς μας, που την έχουμε χάσει και δεν μπορούμε να πάμε με τα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν συμβολοποιήσει την έννοια της πατρίδας μέσα από την βοηθητική παράδοση. Έτσι η έννοια της πατρίδας υπάρχει πέρα από χώρο και χρόνο. Η επιβίωση, η αναβίωση και η αναπαράσταση αυτών των εθίμων λειτουργούν και θεραπευτικά στο τραύμα το αέναο του ξεριζωμού. Έτσι λοιπόν, τηρώντας και εμείς τα έθιμα, θα καλέσουμε κοντά τα παιδιά μας τώρα να μας χορέψουν μερικούς ποντιακούς χορούς με τη συνοδεία των εξαιρετικών μουσικών μας. Και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι έχουμε μία θαυμάσια μικρή χορευτική ομάδα που σας είπα είναι αποδεκατισμένη από την γρήπη τα καημένα τα παιδάκια. Η διδασκαλία γίνεται εντελώς δωρεάν και αυτό χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες δύο παιδιών που έχουν καλοκηθεί μέσα στο Σύλλογο και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς κάθε Σάββατο. Η χοροδασκάλισσα είναι η Δέσποινα Κανάκη Χρυσοκοΐδου και ο Λιάρης που παίρνει στα παιδιά και χορεύουν ζωντανά είναι ο Φώτης Κοζηράκης του Τιάδη. Να τους καλέσω κοντά μας! Φώτη, Δέσποινα, ελάτε παρακαλώ. Ελάτε εδώ. Θέλουμε να τους καλήσουμε ένα μούρι. Να τους χαρίσουμε ένα γούρι και το ημερολόγιο του συλλόγου μας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος τα παιδιά, κάθε Σάββατο, δεν βγαίνουν με τις παρέες τους, αλλά είναι εδώ, έχουν αγκαλιάσει τα περίπου 25 με 30 παιδάκια, μαθητές δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου ακόμα, που έρχονται εδώ και μαθαίνουν στη μικρή αίθουσα των διακούς χώρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους αξίζουν πολλά, γιατί μέρες μας να βρίσκεις ανθρώπους νέους να κάνουν εθελοντισμό. Επιτρέψτε μου, δεν είναι και πολύ συχνό φαινόμενο. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, να καλέσουμε κοντά μας τώρα τα παιδάκια μας. Ήρθαν ή ερώτησαν κι άλλα από χθες. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Ο Γιάννης ο Καζαντζίδης και ο Παναγιώτης ο Καζαντζίδης είναι κοντά μας. Από ένα γούρι και στο Γιάννη και στο Παναγιώτη, γιατί πολύ φιλότιμα παίρνω σαν αυτά ένα μικρό καζιλίκι για χρόνια ολόκληρα πέσουν σε όλες τις εκδηλώσεις μας και έχει χρόνια. Θέλω να
χαρά ότι στις χορευτικές ομάδες μας, τόσο στην παιδική, όσο στον ενηλίκων, όσο και στην επίσημη χορευτική μας ομάδα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε παιδάκια ή και μεγαλύτερους που δεν έχουν ποτέ εκεί καταγωγή. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και παιδιά που είναι από το εξωτερικό, από την Αλβανία. Μας τιμάει ιδιαίτερα και μας ικανοποιεί που είναι κοντά μας και έχουν αγκαλιάσει την παράδοσή μας. Έτσι, γιατί ο ελληνισμός πραγματικά, όταν γίνεται κοινωνός και άλλων λαών, μόνο τιμή μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουν τα παιδιά μας με Γιουβαλαντούμ, Αναστάσιμο. Με Γιουβαλαντούμ θα ξεκινήσουν από το δυτικό πόντο, λοιπόν, κατρακύλισμα.
το χορό που συνήθιζα να χορεύω στο τέλος του πλεντιού με κοτσανιέ. Δέσποινα, έλα εδώ.
Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ελιέρα Χρυσού, την πρόεδρο των συντακτών ηλεκτρονικού τύπου και λοιπόν σύγχρονων μέσων που είναι κοντά μας, και βέβαια το αγαπημένο μας διαδικτυακό κανάλι, το NES TV και τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο που είναι πάντα κοντά μας. Ολοκληρώνοντας έτσι σιγά σιγά το μικρό αυτό πρόγραμμα, τα παιδιά θα μας χορέψουν το TENS, ανάποδα δηλαδή από το Δυτικό Πόντο, τριγώνα από την περιοχή της Τραπεζούντας και τριγώνα από την περιοχή της Ματσούκας, εκεί που βρίσκεται η Παναγία στο Μελάμα. Thank you.
χάρια μας, θα μας χορέψουν ξέρα. Το χορό αυτό των 3.000 χρόνων από την περιοχή εκεί του ποταμού Σέρα, κοντά στο